λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο των Σφυγικών, κοντά μας ο προπονητής της τόξης Νηφορίκων, Άγγελος Κίκινας. Άγγελε, καταφέρατε και πήρατε αυτό που θέλατε εδώ στα προσφυγικά, 0-2 τον εθνικό. Αλλά αν και ακόμα δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα, υπάρχει περίπτωση η σειρά των Μπαράζ να συνεχιστεί πιο που βγάλει, θα λέγαμε. Ποιο λόγια καταρχήν για το μάτς. Καταρχάς θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για μας, με πολλή πίεση, ειδικά ψυχολογική. Και άγχος. Άγχος απίστευτο, φαινόταν και στις προσπάθειές μας, όχι μόνο σήμερα και στα προηγούμενα 2-3 παιχνίδια. Σήμερα θεωρώ ότι έχουν κάνει το ακατόρθωτο, έχουν κλείσει τα αυτιά τους όλα αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Έχουν υπερβάλει τον εαυτό, η μισή ομάδα έπαιζε τραυματισμένη σήμερα μέσα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς. Θεωρώ ότι η κατηγορία που τους ανήκει είναι αυτή. Και δυστυχώς πάμε τώρα σε ένα νέο κύκλο μπαράζ, από ό,τι φαίνεται, αν και δεν έχουμε τα τελικά. Έχουμε τελικά αυτή τη στιγμή, οπότε πάμε στο μπαράζ. Τι να πω, αυτά τα παιδιά έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ μέσα στη χρονιά. Κοντεύουμε 10 μήνες από την έναρξη της προετοιμασίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πάλι σήμερα είχε ζέστη, έβραζε το πλαστικό έξω. Είναι και κάποιοι παίκτες που δουλεύουν, κάποιοι που δίνουν και εξετάσεις. Εξετάσεις φεύγουν για σεζόν, είναι πρόβλημα. Φεύγουν και σεζόν για καλοκαίρι και υπάρχει θέμα, έτσι. Είναι πρόβλημα, δυστυχώς. Είναι πρόβλημα. Εμείς θα κοιτάξουμε καθαρά το αγωνιστικό, θα προσπαθήσουμε με ό,τι δυνάμεις μας έχουν απομείνει να μπορέσουμε να σωθούμε στην κατηγορία. Γιατί νομίζω ότι αυτό μας αξίζει. Ακούστηκαν πολλά μέσα στην εβδομάδα. Εγώ θα το πω λαϊκά, ο καθένας είναι και τον κοντό του και τον μακρύ του. Τελικά, πώς σχολιάζεις όλα αυτά που έγιναν, γιατί ήταν μια περίεργη εβδομάδα αυτή που μεσολάβησε. Όντως ήταν για πολλές ομάδες, όχι μόνο για τη δικιά σας. Όντως ήταν μια πάρα πολύ περίεργη εβδομάδα που πιστεύω ότι το μόνο που κατάφερε ήταν να μας κάνει να αποπροσανατολιστούμε πάρα πολύ από το παιχνίδι. Δεν το συζητάμε 100%. Το συμπέρασμα θα το αφήσω να το βγάλουν οι ειδικοί, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Εμείς κοιτάμε μόνο το αγωνιστικό. Όποιος ήταν σήμερα εδώ στο γήπεδο είδε τι έγινε. Και για άλλη μια φορά ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στους παίχτες μου. Και συγχαρητήρια στην ομάδα του Εθνικού για όλη την πορεία που έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Και είναι και αυτή δίκαια στην Α κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όταν μας έβαλαν με τον προπονητή Εθνικού Πατρών τον Βίρονα, τον Καραβία, Βίρονα, είχατε σωθεί, είχατε εξασφαλίσει την παραμονή σας σε ένα παιχνίδι αδιάφορο για εσάς, όμως δεν εμφανίστηκαν αδιάφοροι στον αγωνιστικό χώρο, παίξατε για τον καλύτερο δυνατό. Δύο λόγια του μάτς. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ περίεργο μάτς για εμάς, γιατί σίγουρα, όπως είπες, ήμασταν αδιάφοροι. Απλά έπρεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να αποδείξουμε και ότι είμαστε καλή ομάδα και πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε την ομάδα μας και να δείξουμε ότι όλα τα παιχνίδια τα παίξαμε στον αγωνιστικό χώρο και δεν ήταν κάτι διαφορετικό για μας το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω το αποδείξαμε, είχαμε τις ευκαιρίες μας, η δόξα στάθηκε τυχερή σε κάποιο σημείο του αγώνα, προηγήθηκε, αλλά και... Βέβαια, είχαμε δύο δοκάρια καταρχήν και η μπάλα άνετα μπορούσε να προηγηθούμε εμείς στο σκορ. Χάσαμε και μια μεγάλη ευκαιρία με τον Παπαγεωργίου στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η δόξα στάθηκε λίγο πιο τυχερή και κέρδισε. Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι μετά τα σημερινά αποτελέσματα η διαδικασία των παράς συνεχίζεται με νομίζω 5 ομάδες να αναγκάζονται να μέσα στον Ιούνιο και τη ζέστη να παίζουν για την επιβίωσή τους. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Ήδη αυτές οι ομάδες έχουν επίπονοι, έχουν τραβήξει ένα γολγοφά όπως όλες οι ομάδες σε αυτή τη διαδικασία, το play out. Και σίγουρα ο καιρός δεν βοηθάει. Από εδώ και πέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Καλό κουράγιο έχω να ευχηθώ σε αυτές τις ομάδες. Σίγουρα οι ποδοσφαιριστές θα τραβήξουν πάρα πολλά γιατί έρχονται και από μεγάλη αποχή 2 χρόνων και σίγουρα θα υπερφορτωθούν παιχνίδια. Τι να κάνουμε όμως. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και καλό κουράγιο, πραγματικά. Για την πορεία του Εθνικού, δύο λόγια όλη τη χρονιά που κατάφερε και σώθηκε την πρώτη τελευταία αγωνιστική, αλλά έδειχνε η ομάδα, να πω εγώ, ότι θα σωνόταν πολύ νωρίτερα ότι άρχισε να σωθεί. Σίγουρα η ομάδα του Εθνικού φέτος έκανε μια υπερπροσπάθεια, γιατί κακά τα ψέματα ήταν νεοφώτης στην κατηγορία, γιατί μην ξεχνάς ότι πέρσι απλά παίξαμε 5-6 παιχνίδια, δεν θυμάμαι, και μετά διακόπηκε το πρωτάθλημα. Ήταν μια καινούργια ομάδα και θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου, πάνω απ' όλα,
γιατί σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος από την προετοιμασία κουραστήκαμε πάρα πολύ, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό νομίζω ότι ήταν το κλειδί για την επιτυχία που κάναμε. Σύν ότι σίγουρα έχουμε μια διοίκηση που με απλά λόγια θα το πω, μας τα παρέχει όλα. Όλα τα μικρά που για κάποιους είναι ασήμαντα, αλλά όλα τα μικρά είναι σημαντικά για τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Αυτό που λέμε, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Για μένα αυτό είναι, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και πάλι λέω ότι είμαι υπερήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Καλό καλοκαίρι σε όλους.